φαίνεται ότι έχουν τηρήσει μια υπεύθυνη στάση και θα πάνε κανονικά οι εκπαιδευτικοί. Πόσο σχολιάζετε? Χαιρετίζω την θέση αυτή των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Στόχος όλων μας είναι να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία, αλλά όχι μόνο να ανοίξουν, να λειτουργήσουν κανονικά, για να μπορούν τα παιδιά να πάρουν αυτό που πρέπει να πάρουν και να μπορέσουμε όλοι μαζί από κοινού να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο. Γιατί αν ακολουθήσουν άλλα μέτρα, αντιλαμβάνεστε, αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στις σχολικές μονάδες με δυσάρεστα αποτελέσματα και επιπτώσεις στα παιδιά μας. Εξηγήστε μας λίγο αυτό με την πρόταση. Είχε δοθεί εντύπωση, μάλλον μιλώντας και με κόσμο, ότι ήθελαν περισσότερα ωφελήματα, δεν ήθελαν να στερηθούν τα ωφελήματα, και έρχεται μια πρόταση που δίνει κάποιες και προσαυξήσεις. Έχουν κοστολογηθεί αυτές οι προσαυξήσεις που είχατε προτείνει, παρόλο που δεν βρίσκεται πρόεδρος στο τραπέζι, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά αυτή η κατάσταση. Έχουν κοστολογηθεί πόσα θα στοίχιζε στο φορολογωμένο πολίτη, γιατί από τη μια ερχόμαστε και ακούμε τι μας λέει ο Γενικός Ελεγχτής. Ακούμε, ίσως λαμβάνουμε υπόψη εκθέσεις διεθνών οίκων και λέμε πρέπει να υπάρχει εξορθολογισμός. Και από την άλλη, έρχεται ο πρόεδρος και εσείς και δίνετε απλόχερα κάποια πράγματα, ενώ πριν προσπαθήσατε να εξορθολογήσετε κάποια κατάσταση. Και αυτό μας προκάλεσε μια σύγχυση. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι θα μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει με τον τρόπο που το βλέπετε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Πώς είναι? Αυτά τα οποία είχαν προταθεί ήταν αποτέλεσμα του διαλόγου του τρίωρου και όχι μόνο, που προέκυψε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Ήταν το 1/3 από τις απαλλαγές που γλιτώνουμε από τα μέτρα που πήραμε να επιστραφεί στους εκπαιδευτικούς, είτε με τη μορφή μοριοδότησης, είτε με τη μορφή προσαυξήσεων ή άλλων ωφελημάτων προς τους εκπαιδευτικούς. Άρα, ναι, αλλά τα ζήτησαν οι εκπαιδευτικοί και τους τα δώσατε. Γιατί είπαν όχι στην πρόταση? Δεν κάνει λογική. Μήπως δεν τα ζήτησαν οι εκπαιδευτικοί? Τα ζήτησαν οι εκπαιδευτικοί, τα συζήτησαν. Και αυτό που λένε ότι ήταν η πρόταση της κυβέρνησης δεν ισχύει. Δεν μπορούσε να ήταν εκεί 3,5 ώρες περίπου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να μην έλεγαν τίποτα. Ήταν η πρόταση που διαμορφώθηκε, ήταν αποτέλεσμα διαλόγου του πρόεδρου της Δημοκρατίας μαζί με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Και δεν έχει καμία σχέση η πρόταση, η τελική, όπως διαμορφώθηκε, με την πρώτη πρόταση που είχε κατά νου η κυβέρνηση. Η πρώτη πρόταση δηλαδή δεν αφορούσε προσαυξήσεις, για παράδειγμα? Ήταν όλα στο τραπέζι του διαλόγου. Άρα αφορούσε, αλλά ήταν στις σκέψεις μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συγκεκριμένες... Ήταν στην πρόταση όμως αυτό? Ναι, υπήρχε η σκέψη. Άρα ήταν πρόταση του Ήταν πρόταση πρόεδρο. Υποσυζήτηση, την οποία αποδέχθηκαν και μάλιστα ρωτούσαν διάφορες διευκρινήσεις. Και ζήτησαν αυτοί να μπει στην πρόταση αυτόν το θέμα. Και όχι μόνο αυτό. Για παράδειγμα, οι αφυπηρετήσεις στα 60 χρόνια ή στα 58. Αυτοί το ζήτησαν. Ότι στη δημοτική εκπαίδευση είναι πιο νεαροί εκπαιδευτικοί, δεν έχουμε εκπαιδευτικούς πάνω από τα 60 και θέλουμε να μπούμε 58. Και ο πρόεδρος είπε ότι για να δείτε πόσον θετικός είμαι απέναντί σας και πόσον θέλω να λύξει αυτό το πρόβλημα και να μπούμε άμεσα σε έναν διάλογο, να το συζητήσω και το 58. Υπάρχουν πολλά θέματα. Αυτή η πρόταση επιλύει τα προβλήματα στα δημόσια σχολεία, αυτά που προκάλεσαν όλη αυτή την αναταραχή, γιατί να μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Να ξεκαθαρίσω επίσης το εξής. Η πρόταση αυτή, να πάω στο ερώτημα σας το προηγούμενο, δεν πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης οτιδήποτε περισσότερο από ό,τι πλήρωνε σε σχέση με τις απαλλαγές που δίνονται τώρα και τις πληρώνει. Άρα θα κέρδιζε το κράτος τα χρήματα από τις απαλλαγές και ήρθε να τα δώσει πίσω με την πρόταση. Στο 1/3 θα πήγαιναν για έναν χρόνο. Η πρόταση είχε ισχύ για έναν χρόνο. Και μετά, θα μπαίναμε αμέσως σε διάλογο από το Σεπτέμβρη και θα συνδέαμε τις μοριοδοτήσεις με τα κίνητρα και το νέο σχέδιο αξιολόγησης. Δεν ήταν απλά μια οικονομίστικη προσέγγιση όπως θέλουν κάποιοι να την παρουσιάσουν. Ναι. Έτσι φάνηκε λίγο. Ναι, έτσι ήθελαν κάποιοι να την παρουσιάσουν. Το σκεπτικό ήταν το εξής. Με αυτά τα μέτρα, από τα 52,7 εκατομμύρια που στοιχίζουν οι απαλλαγές κάθε χρόνο στο φορολογούμενο πολίτη, η κυβέρνηση άγγιξε μόνο το 13%, που συνυπολογίζεται στο 7,2 περίπου εκατομμύρια. Από τα 7 αυτά εκατομμύρια
τα οποία δεν θα έφευγαν ούτε έναν σεντ από το Ταμείο του Υπουργείου Παιδείας, ο πρόεδρος θέλοντας να δείξει την μεγαλοψυχία του, την αγάπη του και το σεβασμό του προς τους εκπαιδευτικούς και θέλοντας να δείξει πόσο αναγνωρίζει το έργο τους, τους είπε ωραία, αφού νιώθετε ότι με το να σας στερήσουμε 40 λεπτά τη βδομάδα από την απαλλαγή του χρόνου που μειώνεται λόγω των χρόνων υπηρεσίες σας, αυτό μπορώ να σας το δώσω σε μορφή προσάυξησης και να το συζητήσουμε. Και το δέχθηκα. Η προσάυξηση όμως έχει την έννοια ότι μέχρι να αφυπηρετήσει κάποιος έχει αυτή. Άρα έπρεπε αυτό να λέγεται κάπως διαφορετικά. Εντάξει, τώρα δεν θα μείνουμε στην ορολογία. Ναι, αλλά είναι σημαντική η ορολογία. Ίσως και αυτό να είναι κάτι το οποίο. Θα μπορούσε να λέει. Κάποιοι το είχαν πει επίδομα, κάποιοι προσάυξηση, κάποιοι ένα μέρος, το 1/3 από τα 7 εκατομμύρια θα επιστρεφόταν στους εκπαιδευτικούς που ήδη το παίρνουν. Ήδη το παίρνουν αυτά και τα 2/3 θα αξιοποιούνται για άλλους σκοπούς, δράσεις, τις οποίες αν θέλετε μπορώ να αναφέρω στην εκπαίδευση. Άρα, αυτό που θέλω να κρατήσετε ότι λένε ότι δεν έγινε διάλογος με τον Υπουργό Παιδείας. Λένε ότι προχωρήσαμε έτσι θελικά να πάρουμε αποφάσεις. Είχαν περίπου 7 ώρες συνάντηση, για να μην πω περισσότερες, σε 2 συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και δεν κατέληξαν κάπου. Ναι, άρα το πρόβλημα δεν είναι ο διάλογος. Είναι πολιτικής και όχι τεχνοκρατικής η φυσή η επόμενη ερώτηση. Όταν πήγατε στο Υπουργικό τότε και πήρατε αυτό το ζήτημα για τις απαλλαγές και είχε εγκριθεί από το Υπουργικό και ανακοινώθηκε. Δεν γνωρίζατε τότε τι τσουνάμι θα προκαλούσε αυτή η απόφαση από τη στιγμή που δεν υπήρχε εκείνος ο διάλογος ο αρκετός και να υπάρξει μια συμφωνία. Ήταν γνωστό αυτό που ζούμε σήμερα στην κρίση. Το είχατε προβλέψει τότε που πηγαίνατε στο Υπουργικό? Το ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν αντιδράσεις, ναι. Το ποιας μορφής θα ήταν αυτές οι αντιδράσεις, σίγουρα αυτό το δείχνει η πορεία. Αλλά πριν πάρθουν τα μέτρα αυτά τα οποία. Το προβλέψαμε ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Αλλά τους έδωσαν το δικαίωμα, αφού δεν τα έβρισκαν όπως έλεγαν με τον Υπουργό Παιδείας, τους έδωσαν το δικαίωμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τέλη Ιουλίου να βρεθούν στο Προεδρικό. Να βάλουν κάτω και τις 4 προτάσεις τους είπε ο πρόεδρος της συζητώ, αλλά και όλα τα άλλα μέτρα απαλλαγές που έχετε, βρέστε μου μια κοινή συνισταμένη πώς μπορώ να εξοικονομήσω για το καλό της παιδείας αυτά τα λεφτά, όπως εσείς θέλετε. Άρα, στα πλαίσια, είναι εξοικονόμηση τελικά και όχι εξορθολογισμός. Είναι εξοικονόμηση από τις σπατάλες που γίνονται σε μισθολογικές σε μισθούς και θα πω για να καταλάβει και ο απλός πολίτης τι σημαίνει αυτό και να τα επενδύσω. Είναι αναπροσαρμογή διαθέσιμων πόρων. Φεύγουν από μισθολογία, από τους μισθούς και πηγαίνουν στις δράσεις. Τι σημαίνει αυτό για να το καταλάβει και ο απλός πολίτης? Είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Ναι, ίσως όμως κάποιοι να λένε πού είναι το πρόβλημα. Χωρίς να υπάρχει αύξηση μαθητών από τη μια χρονιά στην άλλη, υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, υπάρχουν προσλήψεις εκπαιδευτικών, γιατί μειώνεται ο διδακτικός τους χρόνος, είτε λόγω των απαλλαγών που παίρνουν για να γράφουν πρακτικά στα σχολεία, είτε λόγω των απαλλαγών που παίρνουν για να βλέπουν το περιοδικό στο σχολείο, είτε γιατί έχουν την αίθουσα ιστορίας, το ένα, και το άλλο γιατί μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας στη βάση των χρόνων υπηρεσίας. Αυτό δημιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες των 300-350 εκπαιδευτικών κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα να φτάσαμε συνολικά σήμερα όλες αυτές οι ανάγκες να βγαίνουν στα 53 περίπου εκατομμύρια που τα πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης. Κύριε Υπουργέ, τώρα, αναλόγως με τα μέτρα που θα αποφασίσουν, που δεν είναι να κλείσουν τα σχολεία, αυτό ξεκαθαρίστηκε. Ξεκινάνε τα σχολεία, 3 Σεπτεμβρίου. Πώς θα αντιδράσετε εσείς, δηλαδή σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις? Ή εφαρμόζοντας τες, αφήσουν πίσω κάποια άλλα πράγματα που έκαναν στο παρελθόν, γιατί είχαν τις απαλλαγές και τώρα ίσως να μην προλαβαίνουν να τα κάνουν. Να ξεκαθαρίσω και εδώ κάτι. Θα έχετε τιμωρητικά μέτρα? Όχι, είναι η ερώτηση. Επειδή τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν για τιμωρητικά μέτρα κλπ. Ποτέ δεν έχουμε μπει κάτι τέτοιο. Αυτό που είπαμε είναι ότι είναι δικαίωμα των εκπαιδευτικών να κάνουν απεργία. Είναι δικαίωμα όμως και του Υπουργείου Παιδείας να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών.
Έχετε πάρει γνωμοδότηση, έχετε συζητήσει και πάρει τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα. Ελέγχθηκε ότι θα είχαμε συνάντηση. Δεν ξέρω ποιος έβγαλε αυτές τις ειδήσεις και με ποιον τρόπο κυκλοφόρησα. Αυτό που λέχθηκε είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας θα μελετήσει όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, με ποιους τρόπους θα μπορούσε στη βάση της νομοθεσίας και των κανονισμών να διαχειριστεί την κρίση που πολύ πιθανόν να προκύψει εάν παρθούν κάποια μέτρα. Έχετε κάτι υπόψη σας? Όχι, δεν έχουμε, διότι γιατί δεν έχουν εξαγγελθεί. Ναι, αλλά δεν έχουν σίγουρα εμείς θα προετοιμαστούμε. Αλλά αυτό που πρέπει να τονίσω και να επαναλάβω, προέχει το καλώς νοούμενο συμφέρον του παιδιού. Και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σημειώσουμε. Μιλούμε για 52,7 εκατομμύρια τα οποία πηγαίνουν στις απαλλαγές. Η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της άγγιξε μόνο τα 7 εκατομμύρια, το 13%. Άρα έπονται και άλλα. Τα 45 εκατομμύρια τα έχουν δοθεί τώρα στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή οι ώρες για να γράφουν πρακτικά, για να βλέπουν το περιοδικό, για να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, για να έχουν την αίθουσα ιστορίας, ναι, και θα πολλά άλλα. Και τα υπόλοιπα εκατομμύρια. Αυτό είναι στόχος μελλοντικά, να έρθει εξορθολογισμός, αυτό λέμε. Μόνο βάσει των εκθέσεων του Γενικού Ελεγκτή, γιατί στο παρελθόν, και αν θυμάμαι καλά, ήταν και εν καιρό μνημονίου, περί τα του 2014-2015, κάπου εκεί, είχαν δει το φως της δημοσιότητας και κάποια στοιχεία από εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας σε σχέση με την εκπαίδευση. Που στις αναφορές, αν θυμάμαι καλά και δεν με απατάει η μνήμη μου, γινόταν αναφορά ακόμη και για αλλαγή όλου του συστήματος, ώστε να πληρώνεται ο εκπαιδευτικός ανάλογα το πόσο δουλεύει. Δεν αγγίζουμε ούτε έναν ευρώ από την τσέπη του εκπαιδευτικού. Όσα έπαιρναν θα συνεχίσουν να τα παίρνουν. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε και ονομάζουμε εξορθολογισμό ή εξυγίανση ή συγύρισμα τα του οίκου μας, είναι αυτό που λέμε. Τα λεφτά που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί τα παίρνουν. Δεν θα αγγίξουμε ούτε έναν ευρώ. Απλώς αυτές οι απαλλαγές που δίνονται, αυτοί οι πόροι που διατίθενται τα 52-53 εκατομμύρια στις απαλλαγές, να διατεθούν διαφορετικά για το καλώς νοούμενο του δημόσιου σχολείου, των παιδιών, αλλά και των μαθητών. Η πρόταση που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Χριστοφίδου, δεν είναι πλέον στο τραπέζι, έτσι? Ή από μπορεί τη στιγμή που τις έχουν, όχι, από τη στιγμή που τις έχουν απορρίψει, δεν είναι στο τραπέζι. Ο πρόεδρος τους είπε, είμαι εδώ να σας ακούσω. Πάρτε τα στα συλλογικά σας όργανα, συζητήστε τα και αν θέλετε, ελάτε με αντιπροτάσεις. Αυτή τις απέρριψα. Ναι. Ούτε αντιπροτάσεις έκανα. Υπάρχουν περιθώρια για διάλογο αυτή τη στιγμή, για περαιτέρω διάλογο? Να ολοκληρώσω όμως ότι ο εξορθολογισμός, επειδή λένε κάποιοι ότι δεν έχουμε πρόγραμμα, ότι είναι οικονομίστικη προσέγγιση, καμία σχέση, ουδέν αληθέστερο. Θέλουμε να συνδυάσουμε αυτά όλα με το νέο σχέδιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου. Εάν η κυρία Κατερίνα Χριστοφίδου αγαπά τη δουλειά της και θα κάνει το θέατρο, θα δίνει τον καλύτερο της εαυτόν σε εξωσχολικό χρόνο ή άλλες δραστηριότητες, να την ανταμείψω με κίνητρα μέσα από ένα σχέδιο αξιολόγησης, ναι, και να την ξεχωρίσω από τον άλλον εκπαιδευτικό, ο οποίος είναι, μάλιστα, να μην παρεξηγηθώ, αδιάφορος ή δεν θέλει να κάνει αυτά τα που θέλετε εσείς να κάνετε, και για να σταματήσει πλέον αυτή η ισοπεδωτική προσέγγιση. Διότι αυτή τη στιγμή είναι όλοι εξαίρετοι, υπάρχει έναν ισοπεδωτικό καθεστώς. Ίσως όμως να έπρεπε να συνυπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα, και αν συνυπήρχαν και γίνονταν όλα μαζί, ίσως να μην υπήρχαν και αυτές οι αντιδράσεις. Εμείς έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι εκθέσεις που έχετε αναφέρει. Άρα βασίζεται στις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σε όλα. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα, κυρία Χριστοφίδου. Και να σας πω κάτι το οποίο. Υπάρχει ο Γενικός Ελεγκτής, ένας θεσμός που όλοι το σεβόμαστε. Κάνει επισημάνσεις, μιλά για μη σύνομες και παράνομες αποφάσεις, μη θεσμοθετημένες, μη νομοθετημένες. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Εγώ στέκομαι λίγο σε αυτές τις εκθέσεις, γιατί πολλές χώρες που έχουν εφαρμόσει ίσως και κάποιες εκθέσεις δεν βοήθησαν και πολύ στην ποιότητα. Δεν υπάρχουν πάντα θετικά παραδείγματα στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Και διαρωτώ με κατά πόσον αυτός ο εξορθολογισμός δεν θα γίνει εις βάρος της ποιότητας στη δημόσια εκπαίδευση. Γιατί θυμόμαστε και το παράδειγμα με το πείραμα του ενιαίου λυκείου. Πέρασαν 20 χρόνια, το εφαρμόσαμε και δεν είπαμε sorry, λάθος. Πώς είναι δυνατόν? Αλλά θυματοποιήθηκαν όλα εκείνα τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν αυτή η κυβέρνηση που έχει φύγει από το ενιαίο λύκειο, όπως λέτε, και πήγαμε στο λύκειο κατευθύνσεων. Αυτή η κυβέρνηση όμως το είχε φέρει. Ναι, αλλά τα επανεξετάζει στην πορεία του χρόνου. Έχουμε ανθρώπους επιστήμονες που μας στηρίζουν. Οι εκπαιδευτικοί θα είναι μέρος του διαλόγου και θα πούν τις απόψεις τους σε αυτά όλα. Άρα
Η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τον Υπουργό και τους συνεργάτες του και την κυβέρνηση, βαραίνει τον κάθε έναν που έχει λόγο στα της παιδείας. Γι' αυτόν έρχομαι και λέω, αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει το λύκειο κατευθύνσεων, διαφοροποιώντας αυτό. Είχε προγραμματισμό καλό για εκείνον και τώρα θα πάμε να τα κάνουμε λάθος. Είχε προχωρήσει στους καταλόγους διορισίμων, δίνοντας την ευκαιρία στους καλούς να μπορέσουν να ξεχωρίσουν και να εξηγιάνουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Προχώρησε σε νέα αναλυτικά και ορολόγια προγράμματα. Αντιλαμβάνεστε, τώρα και πρέπει να προχωρήσουμε στο σχέδιο αξιολόγησης. Και κάτι τελευταίο, έχετε επικριθεί ότι ενώ και κρατάω έτσι την απάντησή σας ότι είχατε προβλέψει την αντίδραση τότε που πήρατε το θέμα στο Υπουργικό, είχατε επικριθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ήταν κάπως επικοινωνιακό όλο αυτό, ενώ το ξέρατε ότι θα φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σε κάποιο σημείο, για να αποπροσανατολίσετε από θέματα που είχαν αναδυθεί, που έχει να κάνει με την ασφάλεια και υγεία στα σχολεία, και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ θέλατε έτσι να γίνει αυτό το σούσουρο για τα ωφελήματα, για να αποπροσανατολίσετε από άλλα ζητήματα. Να ξεκαθαρίσω πώς απαντάτε. Ναι, δεν είχα πει ότι είχα προβλέψει τις αντιδράσεις που γίνονται σήμερα. Είχα ότι πει προηγουμένως ότι θα υπήρχε. Όχι σε αυτό το βαθμό. Ναι, κάποια αντίδραση, ναι, η οποία. Σωστά. Αλλά είχαμε 2,5 μήνες για διάλογο. Που ανέρχοντας στο διάλογο, και όχι μόνο με τον Υπουργό, λένε ότι με τον Υπουργό δεν τα έβρισκα στο διάλογο. Δεν τα έβρισκαν ούτε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, που είναι ο ανώτατος άρχοντας αυτού του τόπου. Δηλαδή, τι πρέπει άλλο να κάνουμε? Και έρχομαι στο ερώτημα σας. Καμία σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας. Και να σας πω και κάτι το οποίο ίσως να αποτελεί και είδηση για σας, επειδή λέγεται πολύ αυτό το πράγμα. Σε 2-3 μέρες θα ανακοινώσουμε αρκετά εκατομμύρια για την ασφάλεια και υγεία στα σχολεία, για τις μονάδες ειδικής εκπαίδευσης πώς θα αναβαθμιστούν, για παιχνιδότοπους στα νηπιαγωγεία. Έχουμε ήδη προσλάβει 60 επιπλέον συνοδούς για παιδιά με αναπηρία και έχουμε και πολλά άλλα. Ενισχύουμε με ανθρώπινο δυναμικό την ομάδα ανάμεσης παρέμβασης. Λυπούμε αν κάποιοι το συσχετίζουν. Δεν έχει να κάνει καθόλου αυτό με επικοινωνιακά παιχνίδια. Είμαστε πρακτικοί. Απλή, έχουμε όραμα ως κυβέρνηση, προχωρούμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση όπως την έχει ξεκινήσει και ο προκάτοχός μου και πάνω σε αυτόν χτίζουμε. Τολμήσαμε, τολμούμε και αν όλοι μαζί συνεργαστούμε, βάλουμε όλη τη σοφία μας, κανένας δεν περισσεύει, κυρία Χριστοφίδου. Ούτε είναι μόνος του ο Κώστας ο Χαμπιαούρης ικανός να αλλάξει τα πράγματα, ούτε οποιοδήποτε. Η συλλογική σοφία πρέπει να επικρατήσει. Πριν την ανακοίνωση μέτρων, έχετε σκοπό να ξανακαλέσετε τους εκπαιδευτικούς, ίσως να κάνουν δεύτερες σκέψεις ή να βρείτε μια άλλη χρυσή τομή? Αυτό που θα πω είναι ότι οι πόρτες του Υπουργείου Παιδείας είναι ανοιχτές στον διάλογο. Ο τελευταίος που θα ήθελε υπάρχουν να δημιουργηθεί, πάντοτε διαλόγου. Υπάρχουν, να κάνουν αν έχουν προτάσεις και έχουν και θέλουν ήδη να προσέλθουν, βεβαίως. Εμείς αυτά που είχαμε να πούμε τα έχουμε μπει. Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο, είμαστε εδώ να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο. Μάλιστα. Με αυτά όλα που έχω πει. Και μιλάνε ότι το συνθήματα, για να φαντάζομαι τελειώνει και ο χρόνος μας, δημοκρατικός διάλογος. Τι πιο δημοκρατικό διάλογο, τι πιο ο δημοκρατικών ήταν από το να τους καλέσει ο ίδιος ο πρόεδρος 7 ώρες. Ξέρετε πολλές συντεχνίες που κάθονται με τον ίδιο τον πρόεδρο και συναποφασίζουν και μετά τα απορρίπτουν. Ή μήπως δημοκρατικός διάλογος σημαίνει να υιοθετώ αυτά που θέλει αντίθετη πλευρά. Συγγνώμη. Και ας μην ξεχνούμε ότι αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί τα έβγαζαν πριν 1,5 χρόνο στη δημοσιότητα. Ήδη. Ναι. Και υπάρχουν δημοσιεύματα, γραπτά, όχι προφορικά, που επικαλούνται ότι υπάρχουν μίζες στα σχολεία, διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Αναφέρεται στο άρθρο του κυρίου Φυλακτού το 2016, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο, αλλά γιατί να τα λένε αυτά? Υπάρχουν οι εκθέσεις που λένε, αφού ήθελα διάλογο και αφού ο προκάτοχος μου, και να πάρετε τον κύριο Γκαδί να σας το επιβεβαιώσει, πολλές φορές τους εκάλεσε σε διάλογο, γιατί έχουν αποφύγει να προσέλθουν στην οποιαδήποτε μορφή διαλόγου, να λένε ότι δεν πάμε καλά, έχουμε προβλήματα, αλλά δεν κάνουμε ούτε διάλογο? Επίσης μιλάνε για στήριξη του δημόσιου σχολείου. Εμείς στηρίζουμε το δημόσιο σχολείο και θα το στηρίξουμε και θα δείτε και θα κριθούμε από την κοινωνία. Τολμήσαμε. Και αν δεν τολμήσεις, ειλικρινά θα έχουμε πρόβλημα. Τμήμα δημόσιας διοίκησης και προσωπικού. Και τελειώνω σε ένα λεπτό. Εάν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα για εξυγίανση της όλης κατάστασης, σε 5 χρόνια από σήμερα η κρίση που θα δημιουργηθεί θα είναι μεγαλύτερη από την κρίση που θα δημιουργηθεί σήμερα αν πάρθουν οποιαδήποτε μέτρα. Και μάλιστα.
Τιμούμε τους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζουμε το έργο τους και ποτέ δεν έχουμε μπει κακόν λόγο. Και θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς, γιατί στηρίζοντας το δημόσιο σχολείο, στηρίζεται ο εκπαιδευτικός, στηρίζεται ο μαθητής και είναι αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε σε τελευταία ανάλυση, τα μαθησιακά μας αποτελέσματα. Είναι εκεί που νοσούμε και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Αναστασιάδη που λέει και συσχετίζει τον προϋπολογισμό με τα αποτελέσματα. Και άλλες κυβερνήσεις και υπάρχουν κείμενα, υπάρχουν εκθέσεις που τα αναφέρουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω και άλλες ερωτήσεις, αλλά σέβομαι το γεγονός ότι πρέπει να αποχωρήσετε και ότι έπεται και έχουμε και τον επόμενο μας.